Και αναφέρθηκε ο κύριος Αραβλιάκης στις προθέσεις του για τι θα κάνει του χρόνου στις επόμενες εκλογές. Λέει θα ξανακατέβει, θα είναι υποψήφιος. Εσείς θα είστε, το έχετε σκεφτεί, θα πάτε για τρίτη εκλογή, τι λέτε? Εύκολη ερώτηση είναι, δεν είναι δύσκολη. Εγώ έχω μια διαφορά από τον κύριο Αραβλιάκη, ότι διανύω τη δεύτερη θητεία προς το τέλος. Έχω επίσης και μια άλλη διαφορά, ότι ο επικεφαλής, ο δήμαρχος, έχει δηλώσει ότι δεν θα συνεχίσει. Συνεπώς, υπάρχει μια διαφορά όσον αφορά αν εγώ είμαι υποχρεωμένος να συνεχίσω και για τρίτη θητεία. Και το τρίτο και το κυριότερο είναι ένας παράγοντας σοβαρός. Γιατί να το κρύψουμε? Ηλικιακά είμαι μεγαλύτερος. Συνεπώς, δεν είναι στις προθέσεις μου, όμως στην πολιτική, γιατί η πολιτική είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση, ναι, δεν πρέπει να λέμε ποτέ τίποτα παρά μόνο την ώρα που πρέπει. Δεν είναι στις προθέσεις μου, δεν μπορώ όμως να το... Αλλά αν χρειαστεί θα το κάνετε. Θα εξαρτηθεί. Θα εξαρτηθεί. Αν υπάρξει κάποιος υποψήφιος, φαντάζομαι, αυτό εννοείται. Δεν μπορώ να γίνω τυχοδιώχτης υποψήφιων δημάρχων για να σταθώ στο πλευρό του κάποιου. Εκείνο που όμως θα παίξει μεγάλη σημασία είναι κατά πόσον η υποψηφιότητα ενδεχομένως του επόμενου δημάρχου Ηρακλείου με υποχρεώνει να συνεχίσω. Κύριε Πατακέ, επειδή δεν το έχουμε ακούσει βέβαια δημόσια, δεν ξέρω, για πείτε μας για την απόφαση αυτή του δημάρχου. Σας έχει ενημερώσει τη δημοτική ομάδα ότι είναι αυτή η θητεία και τελειώνει με αυτό? Ο δήμαρχος έχει δώσει σωστό δείγμα γραφής, κατά την άποψη δική μου. Είναι ένας άνθρωπος απλός, προσιτός, ακέραιος θα έλεγα, σε όλες του τις εκδηλώσεις. Πολύ έγκαιρα μας το είπε. Έχει περάσει περίπου ένας χρόνος, όχι ένας χρόνος, αλλά αρχές του έτους που διανύουμε, μας κάλεσε και μας ενημέρωσε. Μας λέει, δεν είναι στις προθέσεις μου, δεν θα είμαι υποψήφιος δήμαρχος. Α, σας το είπε καθαρά, ναι, δηλαδή. Και μας συνέστησε να κοιτάξουμε ως ομάδα, να μην την εγκαταλείψουμε, να μην την διαλύσουμε, αλλά να εκλέξουμε έναν επικεφαλής και να συνεχίσουμε το έργο. Από τότε δεν έχω δει καμία κίνηση, ούτε κάποιος να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Η πρόθεση, Ναι. Συνεπώς, όλα είναι ρευστά.